Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η εκπομπή του Λαμπαοτάρης, η τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Σήμερα Παρασκευή, η λεγόμενη και ως Black Friday, που είχαμε και στο χωριό μας, άλλωστε. Είχα πάρα πολύ καιρό, ξεκινήσω από αυτό έτσι αντίσαγωγες, να σταθήσω τόσο κόσμο στο κέντρο. Ναι, έχει πολύ κόσμο σήμερα. Μιλάμε, γίνεται μακελιό στο κέντρο της πόλης. Χαρά σε Ευαγγέλα για τους μαγαζάτορες, για τους επιχειρηματίες, για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ένδυση, με την υπόδηση, με τα ηλεκτρονικά είδη. Αν και από ό,τι ξέρω, αυτή η ιστορία της Black Friday ξεκίνησε από την Αμερική. Θα μας πει και ο Γιάννης Ζάτσης, ο οποίος είναι from down under, που ξέρει από αυτά. Νομίζω είναι για ηλεκτρονικά είδη και για ηλεκτρικά, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν ξεκίνησε στην Αμερική και στη... Ναι, είναι αμερικάνικο και ξεκίνησε και αφορούσε μάλλον και αφορά ακόμη από όσο γνωρίζω στην Αμερική. Μόνο τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, και γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές σε τέτοιες μέρες και σε τέτοιες περιπτώσεις στην Αμερική να στείνονται από το προηγούμενο βράδυ, γιατί πάνε να αγοράζουν παιχνιδομηχανές, τηλεοράσεις, τέτοια πράγματα σε πολύ καλές τιμές, γιατί εκεί υπάρχουν πραγματικά πολύ καλές προσφορές. Εδώ το επεκτείναμε παντού. Ό,τι μπορείς να φανταστείς δίνεται σε Black Friday, ως Black Friday σήμερα. Γι' αυτό και έχει πάρα πολύ κίνηση. Καλό είναι αυτό, να κινηθεί λίγο το κέντρο, δεν είναι κακό. Να μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν σήμερα τζίρους και να κινηθεί λίγο το χρήμα και η αγορά. Εμείς θα μιλήσουμε φυσικά για τα θέματα του Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέχρι και τις 7, όπως το κάνουμε καθημερινά. Όπως σας είπα, ο Γιάννης Ζάτσης είναι σήμερα πίσω από την κονσόλα του. Όπως επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ θα είναι και σήμερα τα δύο κεντρικά θέματα της εκπομπής. Το ποδόσφαιρο έχει αγωνιστική δραστηριότητα και μάλιστα σημαντικό παιχνίδι αύριο, όπως όλα είναι σημαντικά, για την επίτευξη του στόχου της επιστροφής της ομάδας στην Super League. Αύριο αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία είναι αίτητη στη σεζόν, στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Έχει τρεις νίκες και μια ισοπαλία, την τελευταία που έκανε στο γήπεδό της με τον Κισαμικό, που είναι ο επόμενος αντίπαλος του Άρη. Άρα από αυτή την άποψη πρόκειται για μια καλή ομάδα, αν μη τι άλλο, αγωνιστικά, η οποία έχει κάποια καλά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία θέλουν προσοχή και καθιστούν αυτό το παιχνίδι έτσι μετά από αυτό των τρικάλων, το πιο έτσι εμπορικό αν θέλετε από αυτά που έχει δώσει, τα λίγα είναι η αλήθεια ακόμη, στην σεζόν. Ο Άρης, ο οποίος θέλει φυσικά να διευρύνει το σερί του, να κάνει την πέμπτη του συνεχόμενη νίκη, να φτάσει στους 15 βαθμούς. Έχει και ακόμη ένα εντός έδρας παιχνίδι, θυμίζω, την επόμενη εβδομάδα, πάλι στο γήπεδό του, με τον Κισαμικό, πριν αρχίσουν τα παιχνίδια με τον εκείνη η διάδα αγώνων, με τη Δόξα εκτός και τον Όφη εντός. Θα δώσουμε έτσι το ρεπορτάζ που υπάρχει για τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την περίπτωση του Δημήτρη Διαμαντόπουλου, γενικότερα ποιες είναι οι σκέψεις του προπονητή για αυτό το παιχνίδι, την παρουσία του κόσμου που περιμένουμε αύριο γενικότερα και κάποια άλλα πραγματάκια που έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ απασχολούν άλλα ζητήματα εξωαγωνιστικής φύσεως και κυρίως τι θα γίνει με αυτή την ιστορία με τις χορηγίες από τους Τούρκους επιχειρηματίες διαφόρων εταιριών. Είναι εδώ ο κύριος Γιλμάς, συναντήθηκε σήμερα το πρωί με το Προεδρείο του Ερασιτέχνη, τον κύριο Ψηφίδη και τον κύριο Αλεξανδρίδη, αλλά όχι για κάτι το σημαντικό, δεν προκύπτει δηλαδή κάποια σημαντική εξέλιξη, τουλάχιστον δεν βγάζουν κάποια σημαντική εξέλιξη οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό το ραντεβού. Πάντως το σημαντικό ραντεβού αυτό μεταξύ του Λάσκαρη, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη, και των Τούρκων δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, γιατί από εκεί περιμένουμε τις σημαντικές ειδήσεις. Μπορεί να γίνεται τώρα και να βγει κάτι, ίσως και ως το τέλος της εκπομπής ή αργότερα. Από εκεί περιμένουμε ουσιαστική εξέλιξη και αν θέλετε εκείνη και η σημαντική εξέλιξη, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και μια επίτευξη της χορηγίας θα βοηθήσει πάρα πολύ την ΚΑΕ Άρης να λύσει τα προβλήματά της, να αποκτήσει μια ρευστότητα και να βγει λίγο από τη δύσκολη θέση. Και είναι αυτή η εβδομάδα που διανύουμε, αυτή που το βάρος έχει πέσει όλο στο κομμάτι αυτό, γιατί δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας, η οποία σήμερα το βράδυ και με παίκτες του Άρη στην αποστολή συμμετέχουν στα προκριματικά και παίζουν με την Αγγλία. Είναι σήμερα το βράδυ η αναμέτρηση στο Λέστερ.
Αυτά θα είναι τα δύο έτσι βασικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας, θυμίζω, μέσω μηνυμάτων. FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και αποστέλλετε στη συνέχεια το μήνυμά σας στο 54526. Πριν ξεκινήσουμε έτσι με το ρεπορτάζ του Άρη, να σας διαβάσω λίγο την αποστολή της Παναχαϊκής, η οποία έρχεται στη Θεσσαλονίκη με όχι πολλά προβλήματα. Με τον Σωτηριάδη, τον Ελευθεριάδη, τον βασικό της πέρσι center for και πρώτο σκόρα στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής με την Παναχαϊκή, να είναι ο Απόν. Οι υπόλοιποι που απαρτίζουν την αποστολή είναι ο Βρονταράς, ο Χαλκιάς, ο Σούλης, ο Πολύμος, ο Μπουτζίκος, ο Λουμπαρδέας, ο Μακρυδημήτρης, ο Σωτηράκος, ο Φωτάκης, ο Μουστακόπουλος, ο Φουρλάνος, ο Γκίνο, πρώην παίκτης του Άρη, ο Πολυχρόνης, ο Μαστραντονάκης, ο Μασούρας, ο Στεργίδης, ο Αποστολόπουλος, ο Κυνηγόπουλος, ο Μωραΐτης και ο Γκέσιος ακόμη, ένας παίκτης που έχει περάσει από τον Άρη. Δύο δηλαδή, ο Γκίνο και ο Γκέσιος είναι τα σημεία, τα δύο κοινά σημεία της Παναχαϊκής, του Σοκράτη, ο Φριδόπουλου και του Χαλκιά, τρία. Καλά, το Χαλκιά ξεχνάς. Ναι, συγγνώμη, ο οποίος έρχεται μόνο σε αυτό το μάτς τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο σε αυτό το μάτς ήταν αποστολή. Τη διαετία 6-8, Ναι. Και προσέξτε πάρα πολύ, γιατί για να έρχεται ο Χαλκιάς, προσέξτε, μην πετάξετε κανένα ματσάκι με χαρτάκι, γιατί μπορεί να πέσει κάτω. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Και αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Μην τρελαθεί κανένα σας και δώσουμε το δικαίωμα με άλλα πράγματα να μην ανέβει ο Άρης φέτος. Γιατί μόνο έτσι θα ανέβει ο Άρης φέτος. Με τίποτα προβοκάτσιες, με κανένα χαζό, με κάποιον ο οποίος δεν θα αντιλαμβάνεται ότι κάνει. Βλέπετε οι άλλοι πέρσι με το κουτάκι. Ο Χαλκιάς έχει πέσει κάτω στο Άρης ΠΑΟΚ το περίφημο με το Σπάθα, γιατί τον χτύπησαν ανοιχτά χαρτάκια. Όχι το ματσάκι ολόκληρο, ανοιχτό τα χαρτάκια. Γενικά το μάτς αύριο είναι δύσκολο και από άποψη διαιτητική. Κανείς δεν ξέρει τι να περιμένει από τον κύριο Φουκάκη. Υπάρχει μια ανησυχία, δεν σας το κρύβουμε και σας τη μεταφέρουμε. Την βγάζουν από τον Άρη, τη βγάζουμε μόνο εμείς. Διότι έχουν στο παρελθόν έτσι δείγμα γραφής του συγκεκριμένου, το οποίο είναι ανησυχητικό. Και πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί αύριο και με το διαιτητικό τρίο. Και με τα κοντάρια και με αυτό. Και προσοχή μεγάλη. Μην κάνει το μάγκα κανένας, επειδή δεν υπάρχουν plexiglass στη δύο, και κοιτάτε και δίπλα σας, γιατί μπορεί να υπάρχει και κάποιος ο οποίος θα είναι στημένος. Να πετάξει κάτι, να γίνει ό,τι έγινε με την κουρομπίλια, και εκεί που έχει ξεφύγει ο Άρης να πάμε πίσω, να γυρίσουμε πίσω. Βλέπουν ότι μόνο αυτός είναι ο τρόπος που μπορούν να σε κρατήσουν. Δεν μπορούν να σε κρατήσουν ούτε με τον διαιτητή, ούτε με τους βοηθούς, ούτε με τα κοντάρια, ούτε με τα offside, τίποτα. Αγωνιστικά η ομάδα σίγουρα θα το παλέψει. Η ομάδα θα προσπαθήσει, θα καταθέσει ψυχή, είμαι βέβαιος. Θα το αντιμετωπίσει το παιχνίδι όπως πρέπει να το αντιμετωπίσει. Νομίζω ότι αποτέλεσε μια κακή παρένθεση για έναν οδηγό και ένα παράδειγμα προς αποφυγή το πρώτο ημίχρονο με τον Εργοτέλη. Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε εύκολα, ειδικά εντός έδρας, τέτοια απόδοση από την ομάδα του Άρη. Και δύσκολο και αγωνιστικά το παιχνίδι. Είναι κακή ομάδα η Παναχαϊκή. Θέλει την προσοχή της, θέλει ο Άρης να είναι σοβαρός. Αλλά ο Άρης ο σοβαρός, ο μετρημένος, αυτός που είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια με την οργάνωσή του, τη συνοχή του, το πάθος, τη διάθεση, εύκολα ή δύσκολα νομίζω ότι θα κερδίσει το παιχνίδι. Αυτόν εξαρτάται αποκλειστικά η έκβαση της αυριανής αναμετρήσης. Η Παναχαϊκή θα έρθει με μια συγκεκριμένη τακτική. Δεν είναι ομάδα που παίζει ατυποδόσφαιρο βέβαια. Αλλά σίγουρα θα παίξει λίγο πιο κλειστά αύριο. Προσπαθήσει έτσι να κλείσει τους χώρους, να μην δεχθεί το γρήγορο γκολ που θα την ανοίξει. Okay. Και να σου πω κάτι, να ξαναδιαβάσω λίγο τη σύνδεση της Παναχαϊκής. Ποιοι είναι οι παίκτες που έχει η Παναχαϊκή. Γιατί όταν και είναι Εργοτέλη, τη σύνδεση άμα διάβαζες, μια καλή ομάδα. Και στο πρώτο ημίχρονο κινδύνεψε ο Άρης να χάνει και 3-0. Ναι, παίζω στο Βικελίδης τώρα όμως. Γι' αυτό λέω ότι ο Άρης, αν είναι σοβαρός και όπως πρέπει να είναι, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και είναι το μεγάλο φαβόρι. Και φυσικά εννοείται ότι από αυτόν εξαρτάται αποκλειστικά η έκβαση της αυριανής αναμέτρησης. Βρονταράς, Χαλκιάς, Σούλης, Πολύμος, Μπουτζίκος, Μακρυδημήτρης, Λουμπαρδέας, Σωτηράκος, Φωτάκης, Μουστακόπουλος, Φουρλάνος, Γκίνο Πολυχρόνης, Μαστραντονάκης, Μασούρας, Στεργίδης, Αποστολόπουλος, Κυνηγόπουλος, Μωραΐτης, Γκέσιος. Ο Κυνηγόπουλος αυτός ήταν στον Ηρακλή, πέρσι. Αυτός είναι. Ναι, δεν ξέρω ποιος ήταν. Αυτός είναι. Ήμαρτον. Εντάξει, το Φωτάκι ξέρουμε. Ξέρουμε, δύο παίκτες, οκ. Okay. Ήμαρτον δηλαδή. Σοβαρή από το πρώτο λεπτό
δαγκώστε του στο λαιμό. Ναι, ναι. Ας δώσει, ας με κόψει και δυο και τρία offside και πέντε, ας μην με σφυρίζει πάλι το κοράκι. Πρέπει να τους πατήσεις. Αυτό είναι το κλειδί της αυριανής αναμέτρησης. Και ένα γήπεδο με πολύ κόσμο θα λειτουργήσει και αυτό υπέρ του Άρη, γιατί αποτελείται από νεαρούς ως επιτοπλίστων ποδοσφαιριστές η Παναχαϊκή, με εξαιρέσει τον τερματοφύλακα, το Βρονταρά και το Φωτάκι και κάνα δύο το πουλί. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μικρότεροι, νεαροί σε ηλικία, οι οποίοι, όπως είδατε τι συνέβη στο δεύτερο ημίχρονο με τον Εργοτέλη, τα χάνουν. Αν πιέσεις λίγο, αν η ατμόσφαιρα είναι τέτοια, δεν θέλει και πολύ. Και αυτό είναι το μεγάλο όπλο του Άρη στην φετινή σεζόν. Νομίζω, πέρα από το γεγονός βέβαια ότι έχει και αγωνιστικά κάποια πληρότητα και ένα καλό ρόστερ, το οποίο ανεξαρτήτως του ποιοι θα παίξουν μπορεί να κάνει τη δουλειά εύκολα και στην αυριανή αναμέτρηση. Σας διαβάσαμε τη σύμφεση, την αποστολή της Παναχαϊκής. Αποστολή του Άρη θα σας διαβάσουμε, γιατί πολύ απλά δεν έχει βγει και δεν βγαίνει από το ξεκίνημα της σεζόν πριν από τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας. Ανακοινώνεται λίγη ώρα πριν την έναρξη των αγώνων στο Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί την αναρτά ο προπονητής. Δίνεται το ραντεβού δηλαδή με όλους τους ποδοσφαιριστές πλην των τραυματιών ή τυχόν τιμωρημένων. Όλοι οι υπόλοιποι κανονικά πηγαίνουν στο γήπεδο και εκεί διαβάζουν και μαθαίνουν αν είναι ή όχι στην αποστολή που θα ανακοινώσει αύριο ο προπονητής του Άρη. Μόλις επιστρέψουμε θα σας πούμε πώς ολοκλήρωσε την προετοιμασία του Άρης και τι περιμένουμε και πώς θα παραταχθεί γενικότερα, τι προβλήματα υπάρχουν. Και όλα τα υπόλοιπα φυσικά εννοείται για αυτή την αναμέτρηση και ρεπορτάζ αργότερα και για, για την παρουσία των Τούρκων εδώ στη Θεσσαλονίκη στο άλλο σημαντικό θέμα της ημέρας. Οπότε επιστρέφουμε σε λίγο. Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε η εκπομπή του All About Άρης μαζί σας μέχρι και τις 7. Σε λίγο θα ακούσουμε, να ετοιμάσουμε και Ούγκο Σόουζα να ακούσουμε, γιατί είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ο Πορτογάλος. Έβαλε το Σόουζα η μικρή. Μπράβο. Ακούσουμε λίγο το πουλέν. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και εξαιρετικός χαρακτήρας και πολύ μεστός όταν μιλάει ο Πορτογάλος, και είπε ωραία πραγματάκια και αξίζει τον κόπο. Για όσους δεν τα έχετε ακούσει, να τα ακούσετε σε λίγη ώρα. Να πάω βου εθνική και θα σου πω ακριβώς. Πεζοναύτης κουρεύτηκε ο Σόζε. Πεζοναύτης. Στην ώρα που είσαι το μαλλί του, σαν πεζοναύτης. Εντάξει, το παλιό είναι μια χαρά. Μαχητής. Έτοιμος. Έτοιμος για μάχη. Δυσκολεύομαι λίγο από το τέτοιο. Ποιο? Να, το βρήκα. Από το κινητό. Για πες μας λοιπόν τις αποδόσεις. Πρέπει να το βρω, φίλε. Πρέπει από το κινητό πώς πάει. Πώς να κάνω εγώ το δικό μου. Πάω, άνοιξε, έχουμε εξίσου υπολογιστή μες στο στούντιο. Μπορούμε να το δούμε από εκεί εξίσου πολύ πιο εύκολα. Εννοείται, αλλά θα πρέπει ήδη να το έχει σκεφτεί αυτό. Ναι. Συγγνώμη κιόλας που δεν το έκανα. Αθλήματα. Ποδόσφαιρο. Ωραία, πάνε. Εκεί. Φούτμπολ, εκεί. Να το. Εδώ. Μπράβο, Αλέξη. Άνοιξε. Ξέρω να το χειριζόμαι. Ευχαριστώ. Ναι, σωστός. Λοιπόν, Όφη Καλυθέα. 1-11. Δύσκολο μάτς για τον Όφη. 7-25 το Χ, 18,5 το διπλό του Ελπάσο. Πανσεραϊκός, ΑΕ Καραϊσκάκης. Αυτά τα μάτς γίνονται, που σας διαβάζω αύριο. 2.65, δεν είναι ισορροπημένο το σετ. 2.65. Παίζω τον Άσο. Μην παίξει Άσο. 3 το Χ, 2.65 το διπλό. Θα παίξω Άσο. Αναγέννηση Καρδίτσας Απόλλων Λάρισας. Ντέρμπι γειτονικό. Ναι. 1.70 ο Άσος, 3.05 το Χ και 5.75 το διπλό του Απόλλωνα. Θα παίξω Άσο. 1.55 δίνει τον Άσο του Άρη. 3.55 το Χ και 7.5 το διπλό της Παναχαϊκής. 2.25 Άσο Άσο. Και goal δίνει 2-22 και το over επίσης 2-22 και το under 1-65. Ούτε goal δεν βάλει Παναχαϊκή. Πάμε παρακάτω. No goal 1-62. Χανιά Κισαμικός, η ομάδα που έχει ενωθεί. Βέρεια 1-36 ο Άσος, 4 το Χ και 9,5 είναι το διπλό. Αυτό είναι διπλό, την Κυριακή το μάτς. Παίζω διπλό και κάνω cash out στο ημίχρονο στο 0-2 της Βέρειας. Ναι. Δόξα Δράμας Εργοτέλης. Φαντασιόπληκτος. Ναι. 1,5 ο Άσος. 3,55 το Χ. 7 το διπλό. Χ. Πανεγιάλιος Τρίκαλα. 3,35 ο Άσος. 2,95 το Χ. 2,22 το διπλό. Καλό διπλό αυτό. Ναι. Ποιο μάτς λείπει? Για Παναγία, δύσκολο μάτς είναι για τα τρίκλα, δεν είναι εύκολο. Ποιο μάτς λείπει? Ποιο μάτς λείπει?
Ο Απόλλων Πόντου. Α, γυναικός Απόλλων Πόντου. Γιατί άραγε. Δεν υπάρχει γυναικός Απόλλων Πόντου. Γιατί. Και σκευού. Σαν να μην έγινε ποτέ. Ναι, ναι. Όχι, λέει κορόιδο είμαστε εμείς. Η νούμερο είναι εταιρεία είμαστε. Κορυφαία εταιρεία. Μ' αρέσει που γράφουν καμπάνα 15 ημερών στο Χιμένεφ. Μιλάμε. Φιλιά. Τον κατακρεουργήσατε. Ναι, ναι. Του με κάνατε τη μούρη κρέας. Σε κατάθλιψη έπεσε. Πω, 15 ολόκληρες μέρες τιμωρία. Πω. Που είναι και ημερολογιακές. Ναι, λογικά ναι. Από πότε, από τη μέρα που έκανε τη χειρονομία. Από την ανακοίνωση της ποινής, λογικά. Ανακοίνωση της ποινής, από σήμερα δηλαδή. Κάνα δύο ματσάκια θα χάσει δηλαδή. Α, θα χάσει και κύπελο. Πω. Μεγάλη στεναχώρια πριν τον έπιασε. Χαμός. Άκου εκεί 15 μέρες. Άρα μπορείτε, παιδιά, όλοι να κάνετε χειρονομία. Θα φάτε μια 15 μέρες και μια χαρά θα είστε μετά. Λοιπόν, είπαμε για την προσοχή που πρέπει να υπάρχει αύριο. Το παιχνίδι το οποίο ο Άρης φυσικά το θέλει. Παιχνίδι στο οποίο προσωπικά πιστεύω ότι θα έχει αρκετό κόσμο και θα έχει ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα περισσότερο, συγγνώμη, στην περίπτωση που το μάτς γίνονταν σε μία εργάσιμη μέρα. Το Σάββατο όμως είναι 3 η ώρα εργάσιμη ημέρα. Αν ήταν Σάββατο απόγευμα, πιο αργά ενδεχομένως να γινόταν κάτι. Αλλά εντάξει, όταν το μάτς είναι Σάββατο 3 η ώρα, είναι φυσιολογικό να χάνουμε πολύ κόσμο και από την επαρχία και αρκετό κόσμο και από τη Θεσσαλονίκη που δουλεύει εκείνη την ώρα. Όσοι όμως μπορούν, θα είναι παρόντες. Σίγουρα θα ήταν καλύτερα άμα το παιχνίδι γινόταν Κυριακή. Αλλά τι θα κάνουμε τώρα, την τρίτη ομάδα παίζει κύπελο, άρα αναγκαστικά πήγε Σάββατο στις 3 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Υπάρχει όμως διάθεση από τον κόσμο να είναι παρόν, υπάρχει διάθεση να βοηθήσει την ομάδα. Ο κόσμος ο οποίος έχει ζεσταθεί είναι αλήθεια από το γεγονός ότι η ομάδα έχει 4 συνεχόμενες νίκες, αλλά κυρίως έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Έχει μια παθιασμένη εικόνα, έχει μια εικόνα που δείχνει ότι θέλει το παιχνίδι και γι' αυτό ακριβώς στηρίζει την προσπάθεια του κυρίου Σπανού και των παικτών του. Εγώ θεωρώ ότι με νίκη αύριο την Τρίτη και σε δεύτερο βαθμό την άλλη Κυριακή θα έχει πάρα πολύ κόσμο το Βικελίδης, αλλά είναι και ένα στοιχηματάκι αύριο να δούμε πόσοι από αυτούς που μπορούν να βρίσκονται στο γήπεδο, θα βρίσκονται τελικά στο γήπεδο. Πρέπει όμως, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, να είμαστε άπαντες, πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Ο Άρης δεν μπορεί να σταματηθεί ούτε από τα κοντάρια, ούτε από το Διτή Φουκάκη, και θα σας πω εδώ ένα παρασκήνιο που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει μια συμφωνία άτυπη ανάμεσα στις ΠΑΕ και στη Football League και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα των ομάδων και της Football League, να μην υπάρχουν μετακινήσεις μεγάλες όσον αφορά τους διαιτητές. Δηλαδή, να τοποθετούνται διαιτητές οι οποίοι θα είναι από όμορους νομούς. Και αυτό συμβαίνει παραδείγματος χάρη μέχρι τώρα στα παιχνίδια του Όφη, που βλέπουμε χανιώτες ή ρεθιμιώτες διαιτητές όταν παίζει στην Κρήτη. Συμβαίνει ακόμα και, και στο παιχνίδι του Άρη, όπου στα Τρίκαλα, όπου πήγε από την Πέλα ο Φωτιάς και η βοηθή. Συμβαίνει γενικότερα με αρκετές ομάδες να παίζουν διαιτητές από γειτονικούς συνδέσμους ή ενώσεις πλέον, όπως λέγονται. Γι' αυτό είναι διπλή η έκπληξη ότι επέλεξαν να στείλουν στο Βικελίδης έναν διαιτητή από την Κρήτη. Δηλαδή, τη στιγμή που υπάρχει μια συμφωνία για να έρχονται Βαγγέλη Γραμμένε, που πρέπει να προσέξει τον κύριο σου Τριτσόνη σου,
και τον κύριο Κουκουλάκη σου. Τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία να περιοριστούν τα έξοδα, μου στέλνετε αύριο στο γήπεδο διαιτητή από την Κρήτη. Διαιτητή από το Ηράκλειο, με τον οποίο πέρσι ο Άρης δεν μπόρεσε να βάλει ούτε γκολ και έχει φοβερά παράπονα. Και όλα αυτά όταν στα πρώτα 4 παιχνίδια τα κοντάρια έχουν κατακρεουργήσει τον Άρη. Αν το συνδυάσω με το γεγονός ότι ξαφνικά ο Κώστας Χαλκιάς στα 42 του μπήκε και πάλι στην αποστολή της Παναχαϊκής και φυσικά θα προθερμαίνεται σε όλη τη διάρκεια μαζί με τον πρώτο τερματοφύλακα τον Βρονταρά. Αν το συνδυάσω με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν plexiglass στο Βικελίδης. Αν το συνδυάσω ότι πάντα, αν έχω 10 και 12 χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο, θα βρίσκονται και δύο ανόητοι, αλλά μπορεί να βρίσκονται και πέντε στημένοι. Παρά το γεγονός ότι ο κόσμος του Άρη είναι εκπαιδευμένος σε τέτοιες καταστάσεις. Και οι οργανωμένοι του και γενικότερα οι φύλαθλοι του Άρη. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν πρέπει να δώσουμε κανένα δικαίωμα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί κάποιος από τις υπόλοιπες αυτές ομάδες να πιάσει τον Άρη εφόσον ο Άρης συνεχίσει στο ίδιο τέμπο να είναι τόσο σοβαρός όσο είναι από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ο μόνος τρόπος για να πιάσει τον Άρη είναι να αυτοκαταστραφεί ο Άρης. Και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή, γι' αυτό πρέπει να κοιτάτε και το διπλανό σας. Το παλικαράκι αυτό που πέταξε τότε το μπουκάλι το άδειο στην Κουρομπίλια εξαφανίστηκε μέσα σε ένα λεπτό. Δεν χρειάζεται να έχουμε παρόμοιες καταστάσεις. Και το ξαναλέω γιατί μπορεί και νεύρα να έχετε κάποιο οτιδήποτε άλλο, επειδή δεν υπάρχουν και τα plexiglass στη θύρα 2. Αν είναι και σκέφτεστε να κάνετε τέτοια πράγματα, μην πάτε καθόλου εσείς. Γιατί αν πάτε, θα τη βρείτε από τους ίδιους τους εκπαιδευμένους σε τέτοιες προβοκάτσιες οπαδούς του Άρη, που θα έχουν το νου τους και αύριο. Δεν είναι χθεσινή. Και γενικότερα υπάρχει η θέληση να προστατευτεί το γήπεδο του Άρη φέτος. Βλέπετε ότι ακυρώθηκε και η εκδρομή των οπαδών της Παναχαϊκής. Κακός για μένα ακυρώθηκε. Με απόβαση του Υπουργού, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ντροπή να μην μπορούν οι φύλαθλοι μιας ομάδας να πάνε να παρακολουθήσουν την αγαπημένη της ομάδα. Φυσικά το ίδιο θα συμβεί και με τους οπαδούς του Άρη στο δεύτερο γύρο. Άσχετα αν κάποια τσακαλάκια μπορέσουν και πάνε και δουν το μάτς. Χρειάζεται πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, επαναλαμβάνω, και θα πρέπει απ' τη μία να υπάρχει το κάλεσμα που υπάρχει στον κόσμο και να γεμίσει το γήπεδο, στα μέτρα του δυνατού βεβαίως. Όχι, ξαναλέω ότι αν ο Άρης έχει 8, 9, 10 χιλιάδες κόσμο σε κάθε παιχνίδι στη Β' Εθνική, τότε δεν μπορεί να τον πιάσει κανένας και δεν θα περάσει κανένας από το Βικελίδης, ούτε εμείς οπαλία θα περάσει. Κοίτα, το να έρχεται μια ομάδα όπως τα καλά χρόνια στην Super League, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι με ποδοσφαιριστές οι οποίοι λίγο πολύ είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες παραστάσεις, σε γεμάτα γήπεδα δηλαδή, σε εχθρικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτό σε ένα βαθμό δεν λέει και τίποτα, γιατί είναι ποδοσφαιριστές οι περισσότεροι που παίζουν σε αυτές τις ομάδες, οι οποίες λίγο πολύ το έχουν συναντήσει και με άλλες ομάδες στην καριέρα τους και τους, δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά ποδοσφαιριστές που παίζουν και στην Παναχαϊκή αύριο οι περισσότεροι, πλην εξαιρέσεων, στον Κισαμικό που θα έρθει την άλλη εβδομάδα και σε όλες τις ομάδες που θα φιλοξενήσει ο Άρης στην έδρα του, δεν είναι συνηθισμένοι. Θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς να δουν ένα γήπεδο με 10.000 κόσμο, λέω εγώ. Φυσικά. Θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εδώ στην έδρα του έπαιζε ο Ρεκοτέλης και μόλις ο Άρης ανέβασε λίγο την πίεσή του, το τέμπο του και μπήκε από το 46 και τον έπνιξε τον Ρεκοτέλη, δεν μπορούσαν μια πρώτη πάσα από την άμυνα να βγάλουν. Σκεφτείτε λοιπόν να έχει την πίεση ο τερματοφύλακας από το πέταλο, την καλώς εννοούμενη. Και προσέξτε κάτι ακόμα, παιδιά, έχει αλλάξει ο κανονισμός. Ένας πυρσός να ανάβει, ένας. Ένας να ανάβει, την τρίτη φορά τρως τιμωρία έδρας. Δεν είναι μαγκιά να τον ανάψουμε τον πυρσό τώρα. Προσέξτε πάρα μα πάρα πολύ.
προσέξτε. Και ο Φουκάκης, προσέξτε, έρχεται ο κριτικός από το Ηράκλειο Φουκάκης, καλά λέει ο φίλος 779, και το μεθεπόμενο εντός έδρας παιχνίδι είναι με τον Όφη. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πέσουμε σε καμιά λούμπα γιατί είμαστε Άρης και δεν είμαστε και είμαστε μάγκες, ξέρω εγώ. Υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα και πιστεύουμε ότι θα κάνει τη δουλειά της. Βέβαια υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες, αλλά θέλει προσοχή για να δεν μην... Δεν το λέω για τους ψηλιασμένους. Ναι, ναι. Ξέρουν και οι οπαδοί ξέρουν, έχουν πάει και εκδρομές, ξέρουν να αντιμετωπίζουν καταστάσεις. Το λέω για κάποιους οι οποίοι μπορεί να πάνε και μετά από κάποια 2-3 χρόνια στο γήπεδο και να νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν μαγιά ή οτιδήποτε άλλο. Ηρεμία. Αυτοί που ξέρουν θα κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν για να κερδίσει η ομάδα, από εκεί και έπειτα ηρεμία, παιδιά. Ηρεμία. Να πούμε ότι στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας, πριν πάμε στο διάλειμμα για να το ολοκληρώσουμε, έβγαλε ένα μέρος της προπόνησης σήμερα ο Διαμαντόπουλος, αλλά έχει κάποιες ενοχλήσεις. Εγώ δεν νομίζω ότι ο προπονητής θα ρισκάρει τη συμμετοχή του και λογικά θα τον αφήσει εκτός. Πράγμα που σημαίνει ότι στην κορυφή της επίσης λογικά θα δούμε αύριο τον Αντώνη τον Καπνίδη για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα, σε επίσημο παιχνίδι. Και είναι μια ευκαιρία, αν μη τι άλλο, για τον 25χρονο επιθετικό, ο οποίος ούκο λίγες φορές τα προηγούμενα χρόνια έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά για τον Άρη, με κρίσιμα, με καθοριστικά γκολ, είτε βασικό είτε ερχόμενο στον πάγκο πολλές φορές, από τον πάγκο. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσει όπως όλα δείχνουν. Είναι μια ευκαιρία για τον Αντώνη Καπνίδη να δείξει κάποια πράγματα στον προπονητή του και να απαιτήσει με την παρουσία του περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Θα υπομειστεί αύριο το βάρος της στη γραμμή κρούσης. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε και τον Ντούνι αύριο, ο οποίος λογικά θα επιβραβευτεί για την καλή του παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο. Συνετέλεσε τα μέγιστα, νομίζω, στο να κάνει την ανατροπή ο Άρης, άρα δικαιωματικά θα βρίσκεται στο βασικό σχήμα αύριο ο Ντούνης μαζί με τον Πλατέλα στην άλλη πλευρά. Βλέπω τον Πασά πίσω από τον Καπνίδη. Το δίδυμο στα αμυντικά χαφ δεν βλέπω και εκεί να αλλάζει, δηλαδή ο Ιντζόγλου με τον Μουμίν. Και στην άμυνα επίσης η πεντάδα με τερματοφύλακα τον Καντιμίρη και τους τέσσερις πίσω Τζανακάκη, Δελιζήση, Σόουζα και Βαλεριάνο. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό από τον Δημήτρη Σπάνο. Ο Αναγνωστόπουλος τι έχει? Στη μέση και αυτός έχει ένα θέμα, όπως και ο Διαμαντόπουλος, και αυτός έχει ταλαιπωρείται από μια δισκοκύλη. Ήταν ο Μάντζαρης, λέει. Ο Μάντζαρης ήταν. Μάντζαρης. Ναι, σήμερα και χθες έκανε έτσι λίγο πιο εντατικά. Νομίζω ότι είναι καλύτερα. Έκανε έτσι και τις θεραπείες στο τελευταίο δεκαήμερο. Και είναι καλύτερα. Νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος. Και πιστεύω ότι τώρα, αν κρίνει ότι πρέπει να τον αφήσει εκτός από το μάτς αυτό και να τον έχει στο κύπελλο, τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως είναι καλύτερα και νομίζω ότι μπορεί να είναι στον πάγκο αύριο. Δεν είναι παράξενο. Ενώ πολύ πιθανό να τον δούμε να παίζει και βασικό στην Τρίτη στο μάτς με τον Μπαζιάννα. Στο κύπελλο. Ναι, στο κύπελλο. Καλά, μια θέση ο τερματοφύλακας που. Εντάξει. Δεν έχει την επιβάρυνση που έχει ένας άλλο, μια άλλη θέση, ρε παιδί, με αυτό εννοώ. Ναι. Πάντως είναι η Παναχαϊκή μια ομάδα που έχει παιδιά, όπως βλέπετε, το πακέτο. Είναι μια ομάδα η οποία χρηματοδοτείται από καμιά εικοσαριά επιχειρηματίες της περιοχής, οι οποίοι βάζουν από κάποια χρήματα ο καθένας και καλύπτουν στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις. Και έμαθα ότι όλο το team, το τεχνικό, έτσι, οι προπονητές, βοηθοί, αυτοί, ξέρεις πόσα άτομα είναι, 13. Γι' αυτό σας έλεγα ότι σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας είναι καλύτερα από τον Άρη Παναχαϊκή. Αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι καλύτερα. Πού, στο αγωνιστικό τμήμα. Ναι. Κατά πολλά άτομα δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερη δουλειά. Δεν συνεπάγεται πάντα αυτό. Απ' την άλλη, αυτή η έννοια στον Άρη. Μια ομάδα η οποία στο μέγεθος του Άρη κιόλας, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να λειτουργεί υπό αυτές τις συνθήκες. Αν θες να λέγεσαι μεγάλο κλαμπ και να έχεις και πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, να πω ένα παράδειγμα, ο Σπανός ουσιαστικά δεν έχει βοηθό. Είναι μόνος του.
Πώς δεν έχει, αφού έχει. Πώς. Ο Βίνος είναι γυμναστής. Δεν είναι. Και κάνει και τον βοηθό. Και γυμναστής βοηθός. Ναι. Δεν είναι βοηθός όμως. Είναι γυμναστής. Έχει γυμναστή και βοηθό τον Σαριόγλου. Και δεν έχει ούτε καν ένα σκάουτερ, δεν έχει καν ούτε έναν αναλυτή και αναγκάζεται ο ίδιος να ετοιμάζει όλες τις προπονήσεις, ο ίδιος να κατασκοπεύει τον αντίπαλο, ο ίδιος να κόβει, να ράβει, να κάνει. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι υποτίθεται αυτές τις δουλειές θα έπρεπε να τις υπομειστεί κάποιος άλλος για να διευκολύνει τον προπονητή. Αυτά στον Άρη ακόμη δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να υπάρξουν με το καλό όταν η ομάδα επιστρέψει στη Super League. Αυτό είναι δεδομένο. Σκάουτερ έχει. Από πέρσι δεν έχει έναν. Έχει έναν. Πώς το παιδί, δεν νομίζω να είναι ενεργοποιημένο. Δεν ξέρω τώρα. Δεν είμαι και εύκαιρο, αλλά δεν νομίζω. Είναι κινητό είναι. Να πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Πάμε. Ναι, εννοώ στη λογική του να παρακολουθεί του επόμενου αντιπάλου τη ομάδα. Από αυτή την άποψη το λέω. Τώρα δεν ξέρω να πηγαίνει να παρακολουθεί κανένα παίκτη. Μπορεί, αλλά για του επόμενου αντιπάλου του Άρη αυτό εννοώ. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την δεύτερη μα ώρα για να ασχοληθούμε και λίγο με την συνάντηση που είχαν σήμερα οι Τούρκοι εκπρόσωποι μεσάζοντες, δεν ξέρω εγώ πώς θέλετε να τους πείτε, με τον Ερασιτέχνη και με το επικείμενο ραντεβού και με την ΚΑΕ, δηλαδή με τον κύριο Λάσκαρη που είναι από το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγο όλα αυτά εδώ, στο Λίμπερο και στην εκπομπή του Ολάμπα Οτάρης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σήμερα πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση του Προεδρείου του Ερασιτέχνη, δηλαδή του κύριου Ψηφίδη και του κύριου Αλεξανδρίδη, με τους κυρίους Κολοβέτσιο και Γιλμάζ. Και συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας πιθανής των Τούρκων με τον Ερασιτέχνη. Μέσω προφανώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι κάποιες χορηγίες, κάποιες διαφήμισης στο γήπεδο. Το σήμα από την οποία μπορεί να συνεργασία αυτή να προκύψουν έσοδα απαραίτητα, αναγκαία στην κατάσταση που βρίσκεται φυσικά ο Ερασιτέχνης. Δεν προέκυψε κάτι οριστικό από όσο πληροφορηθήκαμε από αυτή τη συνάντηση. Δεν αποκλείεται να προκύψει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα, του Δεκέμβρη. Φάνηκε μια πρόθεση των εκπροσώπων, γιατί δεν είναι οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, να το διευκρινίσουμε, να εισέλθουν τροποντινά στον Ερασιτέχνη, γιατί έχουν κατά νου να διαφημίσουν τα προϊόντα διεισδύοντας στην ελληνική αγορά. Και μετέθεσαν για τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, κάτι πιο συγκεκριμένο. Είδαν το γήπεδο, είδαν τις εγκαταστάσεις, γνώρισαν το Προεδρείο του Ερασιτέχνη, είπαν έτσι αρκετά πραγματάκια και φαίνεται ότι προσπαθούν να αποκτήσουν μια καλή επαφή με τον Ερασιτέχνη, η οποία θεωρούν ότι τους είναι χρήσιμη για αυτά που θέλουν να κάνουν στον Άρη. Όλα αυτά σε θεωρητικό επίπεδο πάντα αυτή τη στιγμή, χωρίς, επαναλαμβάνω, κάτι χειροπιαστό και συγκεκριμένο. Το πώς θα εξελιχθεί, εάν από τα λόγια περάσουμε στις πράξεις, θα φανεί, επαναλαμβάνω, στο προσεχές διάστημα και λογικά, όπως λένε οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη, μέσα στο πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Καταγράφηκε μια πρόθεση συνεργασίας, μια πρόθεση βοήθειας στον Ερασιτέχνη, από την οποία θα προκύψουν εκατέρωθεν ωφέλη, φυσικά, όχι μόνο, δεν θα ωφεληθεί φυσικά μόνο ο Ερασιτέχνης, ο οποίος από μια χορηγία, για παράδειγμα, μπορείτε να διανοηθείτε πόσο ωφελημένος θα βγει και τι θα σημαίνει για τον Ερασιτέχνη κάτι τέτοιο από την πλευρά των Τούρκων, με την απαραίτητη υποσημείωση ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συναντήθηκαν σήμερα είναι μεσάζοντες. Δεν το διευκρινίσουμε αυτό. Ναι. Δεν είναι οι ίδιοι οι Τούρκοι επιχειρηματίες. Είχε έρθει ο Γιουνέρ, πώς τον λέγανε. Ναι. Είχε έρθει ο Γιλμάζ, θα τον λέω τώρα αυτόν. Ναι. Είναι ο εκπρόσωπός του τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όπως και ο Κολοβέτσιος το έχει πει ότι είναι μεσάζον. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Κοίτας τώρα, εις τέχνης αυτή τη στιγμή δεν έχει να χάσει τίποτα. Κάνοντας κάνα δύο ραντεβού με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι εξέφρασαν, επαναλαμβάνω, έταξαν κάποια πράγματα. Αλλά όλα σε θεωρητικό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Το αν αυτό το θεωρητικό γίνει πράξη, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
Μπορεί να είναι και. Μπορεί να είναι παπά. Λόγια. Μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι λόγια που να μείνουν λόγια. Μπορεί να μην τα βρουν. Μπορεί να. Ναι. 200. Θα σα τα φέρουμε εμεί την άλλη εβδομάδα. Ναι. Πάρα πολύ. Μπορεί να μην εμφανιστούν ποτέ. Δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Εμεί καταγράφουμε το ρεπορτάζ. Έγινε μια συνάντηση. Υπήρχαν και φωτογραφίε. Αυτό πια με τι φωτογραφίε. Ένα πράγμα. Και αυτό ο Γκελμάνς το βλέπω και αυτό πολύ δραστήριο στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Κάτρε και λίγο, λέει κάτι ανεβάζει. Υπάρχει, ξέρει και το εκτό από τον Κολοβέτσιο. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς να βγήμαστε με τον πρόεδρο του Άρη και τον αντιπρόεδρο του Άρη κτλ. Αυτό πάει και στην Τουρκία. Ναι. Και φαίνεται στην Τουρκία. Δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Ναι. Τι εξυπηρετούν αυτοί δηλαδή τώρα, τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους. Μακάρι οι άνθρωποι να φέρουν τα λεφτά που τάζουν, να κάνουν αυτά τα οποία τάζουν και όλα να πάνε καλά. Αλλά επειδή ειδικά ο Άρης ξέρετε τι έχουμε υποστεί στο παρελθόν, χαμηλά την μπάλα και μακάρι να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν. Λογικά αυτή την ώρα υπάρχει η ενημέρωση ότι γίνεται το ραντεβού με το Λάσκαρη, όχι από την ΚΑΕ. Όχι από την ΚΑΕ. Ως φυσική ακολουθία του ραντεβού που έγινε με τον Εραστέχνη. Στην ΚΑΕ δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση. Στην ΚΑΕ δεν υπάρχει τίποτα ακόμα. Ο Λάσκαρης δεν είναι εδώ. Ανακοινώθηκε απλά ότι έγινε μια. Ότι υπήρξε συνεργασία του Λάσκαρη με το διοικητικό συμβούλιο της ΚΑΕ για διάφορα θέματα που απασχολούν φυσικά και βρίσκονται στην επικαιρότητα και στο προσκήνιο για την καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Τώρα, το ότι είναι εδώ αντιλαμβάνεστε ότι γι' αυτό ήρθε. Καλά, ναι, αλλιώς δεν θα έρχονταν. Γι' αυτό ήρθε. Εγώ βλέπω ότι. Εντάξει, το θέλω να το κάνουν και υπό καθεστώς μυστικότητας, φαντάζομαι. Για να μην πάνε και βρουν μπροστά του φωτογράφου και δημοσιογράφου. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν το θέλουν. Δεν το θέλει ο Λάσκαρης σίγουρα. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Λάσκαρης θα ήταν το πρωί στη συνάντηση. Στον Αριστερό. Ότι πήγε στη συνάντηση. Αλλά μόλις είδε κόσμο. Αλλά δεν κατέβηκε. Έφυγε. Μόλις είδε γιατί είχε δημοσιογράφου απ' έξω κτλ. Και αυτό πάλι εκεί οι συνάδελφοι που πήγαν απ' έξω τώρα. Τι δουλειά του προσπαθούν το να κάνουν βέβαια και αυτοί. Εντάξει. Είναι εντάξει. Είναι ένα θέμα που βρίσκεται στην επικαιρότητα και για την ΚΑΕ και είναι και σημαντικό γιατί αν αποφέρει αυτά τα χρήματα που τάζουν. Το καταλαβαίνω και στην ΚΑΕ, μετά τη συνάντηση. Να το πριν τη συνάντηση, τι άπουμε. Δεν μας πει. Πριν τη συνάντηση. Ήμουν εκεί, ξέρω εγώ. Βγήκα φωτογραφία. Ναι. Υπάρχει λογική έτσι, ειδικά στους παλαιότερους, ας πούμε, ότι να δείξουμε ότι ήμασταν εκεί. Μπορεί να υπάρχει αυτό. Ο συντάκτης μας με τον Νίκο Λάσκαρη. Έξω από το κλειάν της Βικελίδης. 1980. Γινόντουσα και εμένα, μου λέγανε. Και το 90 και το 95. Βγες φωτογραφία, κράτα και την εφημερίδα. Απαρχαιωμένες αντιλήψεις, δυστυχώς. Κράτα την εφημερίδα και τώρα τις εφημερίδες κράτα τη γιατί μπορεί να είναι και συλλεκτικές σε λίγο καιρό. Υπάρχει αυτό. Έτσι που έχει γίνει. Κάποιες θα είναι, εντάξει. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Τι μας λέει και ο Αρναούτογλου τώρα. Ο Αρναούτογλου μας λέει ότι στην Αττική θα βρέξει. Τι σε νοιάζεται. Μιας και είπες φωτογραφίες, δεν θα ξεχάσω ποτέ την ατάκα του Νέτο το καλοκαίρι στο βουνό πάνω στα 3-5 πηγαδιά. Βγήκαν πάνω να βγούμε την καθιερωμένη φωτογραφία πριν τη συνέντευξη, μετά τη συνέντευξη που κάναμε. Τι του καημένος ο Νέτο. Εδώ, Θεσσαλονίκη. Πόσες φωτογραφίες λέει μπορεί να έχουμε βγει, ρε Άλεξ. Τόσα χρόνια. Αλήθεια λέει. Ναι, δηλαδή. Τι κάνει τώρα, η βροχή δείχνει τώρα. Περίμενα να σου πω εγώ τώρα, άστα αυτό τι λέει. Όχι, στη Χαλκιδική λέει η βροχή. Θεσσαλονίκη που είναι, εκεί πέρα πάνω δεν είναι, που είναι το σύννεφο. Ωραία, κάτσε να σου πω εγώ αύριο. 16 βαθμούς, εν μέρη ηλιοφάνεια. Καλή θερμοκρασία. Καλή θερμοκρασία. Ανάωρα, να σου πω και ανάωρα. Σου πω και ανά ώρα. Για να ξέρει τι θα κάνετε ακριβώς. Ένα λεπτό να μας πεις. Ανά ώρα, ανά ώρα. Λοιπόν, το πρωί μπορούμε να σηκωθούμε, φάμε το πρωινό μας με άνεση. Μόνο πρωινό μπορούμε να φάμε, γιατί μεσημεριανό δύσκολα με 3 ώρα το παιχνίδι. Ωραία, περίμενε. Το μεσημεριανό, το πρωινό, ας πούμε και τα λοιπά. Ωραία. 3 ώρα λοιπόν, φίλε, έχω εν μέρη ηλιοφάνεια και 15 βαθμουλάκους, που είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας. Και 7% είναι το 7%. 7% η ετός. Λοιπόν, 4 η ώρα έχω 14 βαθμουλάκους, 5 η ώρα έχω 14 βαθμουλάκους, έχει τελειώσει το μάτς και είμαι με ηλιοφάνεια όλο αυτό το διάστημα. Μια χαρά. Το διωράκι. Μετά τις 6 έχω λίγα συννεφάκια, νεφελώδης ο καιρός, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θέλω να σου πω και την Κυριακή δεν που θα πας βόλτα. Αν φέρει θα έχουμε φύγει μέχρι την ώρα, με το καλό. Θα δω την Κυριακή που παίζει μπάλο ο Χρήστος.
Εδώ. Όσοι παίζουν τα παιδάκια σας μπάλα και όχι μπάσκετ, για να είναι σε κλειστό την Κυριακή, γιατί συνήθως γίνεται Κυριακή πρωί για τα παιδιά. Για να δω. Παροδικές νεφώσεις. Εν μέρη ηλιοφάνεια 9 το πρωί, 10, 11, μια χαρά. Το σουκού το πολύ πολύ να έχει ένα συννεφάκι. 15 με 17 βαθμουλάκους θα έχει. Άρα ό,τι πρέπει για να πάμε να παρακολουθήσουμε τον Άρη το Σάββατο το μεσημέρι. Τώρα έχει μια πιθανότητα βροχής 7%. Άμα με το 7% βρέξει πραγματικά θα γίνει χαμός, να ξέρετε. Λοιπόν, άρα και ωραίο καιρό θα έχουμε. Μια χαρά για να παρακολουθήσουμε τον Άρη να κερδίζει την Παναχαϊκή με 3-0. Εντάξει, έδωσα και το σκορ. Παίξε το 3-0. Άσο από το ημίχρονο. Θα δίνει τίποτα ανάποδα αυτός ο Φουκάκης και τα λοιπά και θα εξοργιστώ. Αλλά τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει και με αυτούς και πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των 6.30. Προκειμένου, δώσα από τους χορηγούς για να δω και εγώ με την άνεσή μου τις φωτογραφίες που βλέπει ο Αλέξης τώρα. Βλέπει κάτι μαγιό που θέλει να αγοράσει για το καλοκαίρι. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για να μπούμε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Συζητούσαμε την άλλη φορά με τον Αντώνη για την Αίγυπτο και το πόσο ασφάλεια υπάρχει ή όχι στη χώρα αυτή. Πήγαν οι άλλοι τώρα να τίναξαν ένα ολόκληρο τζαμί. Το γάζωσαν κιόλας, λέει, μασκοφόροι. Τι να πω, απίστευτα πράγματα. Μέχρι στιγμής έχει 235 νεκρούς. Απίστευτα πράγματα. Μα καταλάβω πώς κάποιοι άνθρωποι... άνθρωποι είναι αυτοί. Το Τέμενος, λέει, βρίσκεται σε μια περιοχή όπου οι αρχές μάχονται με το Αιγυπτιακό παρακλάδι της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Αραούντα. Είναι ποιοι το ανατίναξαν όνομα αυτή. Οι τζιχαντιστές δεν είναι με το Τέμενος, ότι είναι άλλο πράγμα. Τι να σου πω τώρα, έχει θρησκευτικό φανατισμό, τώρα έχει διάφορα, δεν τα γνωρίζουμε επακριβώς. 235 άνθρωποι δυστυχώς έχουν χάσει τη ζωή τους. Και όπως αντιλαμβάνει, σε όλο τον κόσμο είναι πρώτο θέμα το συγκεκριμένο. Και ασχολούνται άπαντες, εκτός από την Ελλάδα που ασχολούμαστε με την Black Friday, ασχολούνται άπαντες με το συγκεκριμένο θεματάκι. Να πούμε ένα μπράβο στη Στίχημαν για το βιντεάκι που έκανε. Πολύ ωραίο το βιντεάκι, καλέστε το. Από το παιχνίδι με την Μπόκα. Βέβαια, από ό,τι έχω αντιληφθεί εγώ, εστιάζουν πολύ και στον Νίκο Γκάλη, τον οποίο τίμησε η εταιρεία πριν το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, αν έχεις μια επαγγελματική κάμερα, θα κάνεις μια πολύ καλή δουλειά. Και από αρκετό υλικό που υπήρχε, τελικά κάνω αυτό το δίλεπτο το βιντεάκι, το οποίο το ανεβάσαμε και στο Λαμπαοτάρις για να το δείτε και να θυμηθείτε κάποιες στιγμές από την μαγική εκείνη βραδιά στο Κλεάν της Βικελίδης. Και ελπίζουμε μελλοντικά να ζήσουμε ανάλογες τέτοιες στιγμές. Να πούμε ότι ο Βον υπέστη ένα διάστρεμα στην προπόνηση σήμερα. Γύρισε ο αστράγαλος του αριστερού του ποδιού και αποχώρησε από την προπόνηση. Προφανώς δεν είναι κάτι το σοβαρό. Δεν θα παίξει το φιλικό. Από εκεί και έπειτα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Το Pedway συνεχίζει και κάνει ατομικό πρόγραμμα. Ο Γιλμάζ συνεχίζει και βάζει φωτογραφίες από το Κλεάνθης Βικελίδης και τα γραφεία του Άρη. Τον βλέπω εδώ πέρα τώρα στη φωτογραφία την τελευταία που ανέβασε στο Instagram με Ψηφίδη, Αλεξανδρίδη και τον Ταμία του Ερασιτέχνη. Εντάξει, τη δουλειά τους κάνουν αυτοί. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Θα δούμε το κατά πόσο όλα αυτά θα έχουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα για τον Άρη, είτε μιλάμε για τον Ερασιτέχνη, είτε μιλάμε για την ΚΑΕ, είτε μιλάμε για την ΠΑΕ Άρης.
Μακάρι οι άνθρωποι αυτοί να φέρουν χρήματα στην, στο σύλλογο γενικότερα, όχι μόνο στην ΚΑΕ και στον Ερασιτέχνη, γιατί όχι και στην ΠΑΕ. Αύριο να πούμε ότι θα είναι στο γήπεδο. Έχουν προσκληθεί και θα βρίσκονται στη σουίτα του Ερασιτέχνη Άρη. Οπότε θα δούμε αν θα υπάρξει συνάντηση και με τον κύριο Καρυπίδη. Είναι πιθανό να υπάρξει συνάντηση και με τον κύριο Καρυπίδη, προκειμένου να τα πούνε και για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Εντάξει, νομίζω ότι έχει την εμπειρία ο Καρυπίδης να το χειριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί πάρα πολύ απλά έχει κάνει τέτοιου είδους επαφές με αρκετούς. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί για το ποδοσφαιρικό τμήμα το όλο θέμα. Έχουν πάρει παραμάζωμα τα πάντα. ΠΑΕ, ΚΑΕ. Ερασιτέχνη, για να δούμε τι θα προκύψει και τι θα ευοδοθεί τελικά από όλα αυτά. Γιατί, εντάξει, είπαμε, ακούμε πολλά, έχουμε δει πολλά να γίνονται, πολλά πράγματα να υπόσχονται, αλλά περιμένουμε να δούμε στην πράξη τι θα γίνει. Και για την ΠΑΕ και για την ΚΑΕ και λιγότερο για την ΠΑΕ, γιατί η ΠΑΕ δεν ξέρω αν θα προκύψει και πώς θα προκύψει. Μακάρι φυσικά, αλλά πρώτα ξεκινήσουμε με ΚΑΕ και Ερασιτέχνη και βλέπουμε και για τα υπόλοιπα. Προς το παρόν δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για το αν πραγματοποιείται αυτή την ώρα ή όχι το ραντεβού ή συνάντηση με τον κύριο Λάσκαρη, γιατί παραμένω τα σπουδαία από εκεί τα περιμένουμε και ελπίζουμε μέχρι το βράδυ, έστω και κρυφά, έστω και χωρίς να τους πάρει χαμπάρι κανείς, να συναντηθούν και να προκύψει από αυτό το ραντεβού κάποια ουσιαστική εξέλιξη σε μια συμφωνία που ήταν θεωρητικά να κλείσει σήμερα, θυμίζω, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είχε υποθεί? Ναι. Να κλείσει και να πέσουν και οι υπογραφές. Έχει τελειώσει προσωρινά για τις επόμενες 20 μέρες η δικαστική περιπέτεια του κύριου Λάσκαρη, γι' αυτό λέω προσωρινά, γιατί θα κληθεί φυσικά, εννοεί, θα περάσει από την πόρτα της ανακρίτριας στις 12 του Δεκέμβρη. Μέχρι τότε δεν θα γίνει κάτι. Πρέπει να γίνει κάτι για τον Άρη όμως αυτό το διάστημα. Για να δούμε και στο αγωνιστικό τι θα γίνει. Θα προχωρήσουμε σε αλλαγές? Δεν θα προχωρήσουμε? Θα μείνουν όλοι? Θα αποκτηθούν και μετά θα φύγουν κάποιοι? Τι ακριβώς θα γίνει και με τις προσταφαιρέσεις στο ρόστερ της ομάδας? Θα σας αποχαιρετήσουμε ακούγοντας τα όσα δήλωσε ο Ούγκο Σόουζα νωρίτερα σήμερα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σε μια προσπάθεια γενικά που έγινε χρήση να τα βρει την εβδομάδα από την ΠΑΕ να προμοτάρει το μάτς, να γίνει ένα κάλεσμα στον κόσμο. Υπήρχε το χθεσινό βίντεο, σήμερα η παρουσία του Ούγκο Σόουζα σε μια media day με τον Πορτογάλο να λέει έτσι ενδιαφέροντα πραγματάκια. Γίνεται μια προσπάθεια αυτή την εβδομάδα. Αυτά είναι καλά από πλευράς ΠΑΕ. Να δούμε αύριο. Εγώ είμαι περίεργος να δω την προσέλευση στο γήπεδο. Εντάξει, δύσκολη ημέρα. Αλλά... είναι δύσκολη ημέρα, το αντιλαμβάνομαι. Κάποιοι την Black Friday θα την κάνουν και Black Saturday, λέει. Όχι κάποιοι, σχεδόν όλοι το έχουν κάνει. Μα το θέμα δεν είναι αυτός. Αυτός που θέλει να πάει στο γήπεδο θα πάει να ψωνίσει το πρωί και μετά να πάει στο γήπεδο. Το θέμα είναι αυτός που δουλεύει. Αυτό είναι το κακό για Σάββατο 3 η ώρα είναι αυτό. Και κυρίως και για τους Αριανούς επαρχίας φυσικά. Εντάξει. Δεν μπορεί, είναι δύσκολο. Εκτός αν είσαι κάπου κοντινά. Είναι πιο εύκολο να έρθει την Τρίτη κάποιος στο μάτς με τα Γιάννενα. Εντάξει, είναι και 7 η ώρα εκεί. Επειδή είναι 7 η ώρα, αυτό το λέω. Αυτό λέω. Παρά το Σάββατο στις 3. Γι' αυτό και είπα ότι κάνε δύο νίκες τώρα και θα δεις πόσο κόσμο με τον Κισαμικό θα γίνει ο χαμός. Άμα γιατί είναι Κυριακή εκείνη. Δεν είναι εμπορικός αντίπαλος όμως. Άμα έχεις κάνει δύο νίκες, είσαι 5 στα 5 από τα άρμια και έχεις πρόκειται στο κυπέλο. Ναι, δεν είναι όμως, τώρα τον Άρη δεν είναι, εντάξει, δεν είναι απλά. Δεν είναι όμως εντάξει, ο εμπορικός αντίπαλος. Εγώ θεωρώ ότι ο Αριανός θα έρθει για να δει τον Άρη να κερδίζει. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι όμως. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Την Τρίτη παίζει με τον Μπάζ Γιάννα στο κύπελο
Έχει προπονητή τον Γιάννη Πετράκη και την επόμενη Κυριακή. Την Κυριακή σε πέντε μέρες παίζει με τον Κισαμικό που έχει προπονητή τον Γιώργο Πετράκη, το γιο του. Κατασκοπία! Με την οικογένεια Πετράκη δηλαδή την επόμενη εβδομάδα έχει το πρόγραμμα. Για να δούμε. Και σήμερα και αύριο παίζει με την Πάτρα. Άσχετο. Λοιπόν. Αυτά από εμάς. Νίκη. Προσοχή, Νίκη, και με το καλό τη Δευτέρα να είμαστε λίγο μετά τις 5 εδώ πέρα να τα σχολιάσουμε όλα, να τα συζητήσουμε, να τα κουβεντιάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία που ήταν μαζί μας εδώ στην κονσόλα του ήχου. Και όλους εσάς που μιλάτε συντονισμένοι. Μετά τον Ούγκο Σόζα, ο οποίος θα παίξει τώρα και θα τον ακούσετε, είπε ενδιαφέροντα πραγματάκια και για τον εαυτό του και για το γιατί έμεινε στην ομάδα. Είναι το πιο σημαντικό ότι από αυτά που είπε. Ναι. Και πολλά χρόνια ακόμα. Ακολουθεί η εκπομπή του Ηρακλή. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λοιπόν, συνδεόμαστε με το γήπεδο του Άρη. Έχει ξεκινήσει ο Πορτογάλος ο Σόουζα. Για να ακούσουμε. Yes, of course. No, when you lose 2-0 half-time and you score 3 goals second half is very positive. We change our mentality. We give everything in second half. And this gives us confidence, you know. But also is example for us to not only start in second half. We need to start 30 minutes strong until 90 minutes. This is very important. Το να δέχεσαι 2 γκολ στο πρώτο μήχρονο και μετά να το γυρίζεις, να βάζεις 3 γκολ και να κερδίζεις στο τέλος είναι πάρα πολύ σημαντικό και θετικό. Στο δεύτερο μήχρονο με την Εργοτέλη αλλάξαμε τον τρόπο σκέψης μας και την φιλοσοφία μας. Είναι σημαντικό το ότι κερδίσαμε με τον τρόπο αυτόν, αλλά θα πρέπει όπως παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο να παίζουμε από το πρώτο λεπτό σε όλα τα παιχνίδια για να μην είμαστε πίσω στο σκορ. Yes, a lot of people ask me about this question. It's a very interesting question. Everybody wants to know what I think from last year, from this year. The most important thing is that this year we have 11 players, 20 players, 30 players, that they want to give everything. They don't think, Jeremy or something like this. You know, we have one team very strong mentality. Everybody give his best. And last year, okay, we have a lot of quality players. We have very good players. The most of the players have good career before they play in good level. And it's not easy to play in good level and after coming second division. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πολλοί με ρωτάνε τι διαφορετικό έχουμε σε σχέση με πέρσι. Η διαφορά είναι ότι φέτος έχουμε 11 παίκτες, 20 παίκτες, 30 παίκτες οι οποίοι είναι μαχητές. Όταν μπαίνουν στο γήπεδο τα δίνουν όλα για να κερδίσουν. Πέρσι είχαμε μια ομάδα καλή που είχε περισσότερη ποιότητα, αλλά είναι δύσκολο για έναν παίκτη όταν έρχεται από την Super League στην Football League να προσαρμοστεί και να τα δώσει όλα. Φέτος το στοιχείο που έχουμε είναι αυτό, ότι όσοι μπαίνουν και παίζουν τα δίνουν όλα για την νίκη. Γιώργο. Ήταν αυτό που μέτρησε περισσότερο στην Κρήτη για να αλλάξει η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί μάθαμε ότι οι παίκτες μπήκανε στα αποδυτήρια, έγιναν κάποιες κουβέντες και ο ίδιος μάλιστα πήρε την πρωτοβουλία και μέλη τους υπόλοιπους. Was very important half time. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έγινε στο ημίχρονο. Also coach was important to us. We try to show what we do wrong. Ήταν σημαντική και η παρέμβαση του προπονητή, ο οποίος έδειξε τι κάναμε λάθος. Also we players, also I speak, some players speak what we think. Εγώ και κάποιοι άλλοι συμπαίκτες μου μιλήσαμε για αυτό που πιστεύαμε. And okay, it was good because we changed the way that we play. Και ήταν καλό αποτέλεσμα γιατί στο δεύτερο μήχρονο αλλάξαμε τον τρόπο που παίζαμε, αλλάξαμε την αγωνιστική μας συμπεριφορά. We are good. I like the Delizisi. Είμαστε καλά. Μου αρέσει ο Delizisis. He do his best. Κάνει το καλύτερο. We take three games and we don't take goal. Only this game we take two goals. Σε τρία παιχνίδια δεν δεχτήκαμε goal. Μόνο σε αυτό το τελευταίο δεχτήκαμε δύο. And I don't like to take goal in my goal. I get angry. Και δεν μου αρέσει να δέχομαι goal. Μόνο. But okay. We are working to don't take any goal again. Και δουλεύουμε για να μην δεχτούμε άλλα goal. Βασίλη. Γυρνώντας πίσω, όταν ήρθε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη,
until now. Do you expect that you will be for sure in line up team and all people, all fans here, all people in San Luis and others will respect you so much? For be honest to you, no. Για να είμαι ειλικρινής, όχι. It's amazing the supporters what they show for me, special. Είναι φανταστικό αυτό που δείχνουν οι φίλοι του Άρη για μένα. They appreciate the way that I play. Εκτιμούν τον τρόπο που παίζω. And this makes me to work more and more. Και αυτό με κάνει να θέλω να δουλέψω πιο πολύ καθημερινά. To help this club to go the place that it deserves. Για να βοηθήσω τον Άρη να πάει στη θέση που του αξίζει, που δικαιούται. Yes, that's why I take the decision to stay, you know, because what we see against Boca Juniors, that I know what this club is, the reality of this club, these make me to stay one more year in Aris to help this club to go again in big place. Ο λόγος που έμεινα φέτος είναι γιατί θέλω να μείνω και τα επόμενα χρόνια. Είδαμε όλο αυτό που έγινε με την Boca Juniors. Αυτός είναι ο πραγματικός Άρης για μένα, όπως είχα δει και πριν. Αυτός είναι ο λόγος που έμεινα. Θέλω να μείνω και τα επόμενα χρόνια, να πάμε τον Άρη εκεί που του αξίζει και να έχουμε τέτοιες στιγμές. Έχω παίξει στο Βέλγιο, έχουν και εκεί κάνουν καλή ατμόσφαιρα στην πρώτη κατηγορία του Βελγίου. But of course, these people from our supporters, they are amazing. Αλλά φυσικά λέει, η φίλα του Άρη είναι εκπληκτική. Νίκο. Την εικόνα, μια εικόνα ανάλογη με το πυρού της Μπόκα περιμένει, αν όχι το αυριανό γενικότερα, άμεσα τις επόμενες αγωνιστικές. Look, son, I know the reality of Ari, you know, and I understand. Of course, it's difficult for them, you know. We play second division before three division. Of course, they are a little bit sad. But we players, we need to show them that Ari is life. And we're going to fight every game to put more people in the stadium because they are very important for us, for this club. Ξέρω την πραγματικότητα του Άρη, ξέρω ότι η ομάδα είναι στη Β' Εθνική και ήταν και τα προηγούμενα χρόνια σε μια δύσκολη κατάσταση. Εμείς αυτό που κάνουμε, οι παίκτες, είναι να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι, να κερδίζουμε για να φέρουμε τον κόσμο σιγά σιγά όλο πίσω στο γήπεδο. Of course. Okay, the important is the game tomorrow. We need to go game by game. Το σημαντικό είναι το παιχνίδι αύριο. Πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. But of course, against Ιανένα, we're gonna fight. We're gonna give 100% to pass. Αλλά φυσικά και με τον Πας Γιάννα θα δώσουμε μετά το 100% για να κερδίσουμε και να προκληθούμε. Because we play in Aris, we need to think big. Διότι παίζουμε στον Άρη και θέλουμε να σκεφτόμαστε. And about the question about the fans, tomorrow is very important that they will come to help us. Because if you win tomorrow, it will be very good for us to give power in the league. Είναι σημαντικό να έρθουν αύριο οι φίλαθλοι να μας βοηθήσουν στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή να κερδίσουμε, γιατί με νίκη αύριο θα είμαστε καλύτερα κι εμείς για το παιχνίδι της Τρίτης με τον Πάτα, το κύπελλο. Εντάξει.